Η Βηθλεέμ είναι στολισμένη για τη γιορτή της γεννήσεως. Κοντά στη φάτνη του Θείου Βρέφους, ένα μοναστήρι, κρατώντας τις βιβλικές παραδόσεις, φιλοδοξεί να δημιουργήσει κρασί όπως το γευόταν στην εποχή του ο Θεάνθρωπος. Άλλωστε, ο ίνος αποτελεί μια από τις πιο συχνές βιβλικές αναφορές. The history comes with it. The history comes with it, of course, yeah. And hopefully God is happy with our wine. Δεν είναι μόνο το θαύμα του γάμου στην Κανά, ούτε η αναφορά του Χριστού για την άμπελο στους μαθητές του. Είναι και ο μυστικός δείπνος και το πείεται εξ αυτού πάντες που γεμίζει με ευθύνες τους καλόγερους συνοποιούς. When you say Jesus drank from this wine, so it means it's a huge thing. So you have to continue on making this wine better and better every year. Πίσω από το παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο εινοποιείο υπάρχει και η επιστημονική επιβεβαίωση ότι η εβραϊκή ποικιλία νταμπούκι έρχεται πράγματι από τους βιβλικούς χρόνους, όπως πιστοποίησε το Πανεπιστήμιο Άριελ ψάχνοντας τη γενετική εξέλιξη της συγκεκριμένης ποικιλίας με βάση ρόγες σταφυλιού από τον καιρό του Ιησού Χριστού που βρέθηκαν καμένες σε ανασκαφές. Όπως διαπίστωσε ο σύγχρονος Δαβίδ και ο δημοσιογράφος του CNN, ο ίνος με το ιστορικό αποτύπωμα πράγματι εφραίνει καρδίαν ανθρώπου.